ως τον Αποστόλον Πρωτοκλήτως και του Κορυφαίου you Χαίρετεν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τον βίο του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του οποίου η Ιερά Μνήμη εορτάζει από την Εκκλησία μας την Τριακοστή του μηνός Νοεμβρίου. Ο Απόστολος Ανδρέας ήταν αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ιός του Ιωνά και καταγόταν από το χωριό Βυθσαϊδά της Γαλιλαίας. Τα δύο αδέλφια Πέτρος και Ανδρέας ασκούσαν το επάγγελμα του ψαρά και τηρούσαν με ευλάβεια τις εντολές του Μοσαϊκού νόμου. Μόλις ο Τίμιος Πρόδρομος εμφανίστηκε στις όχθες του Ιορδάνου κηρύττοντας την μετάνοια, ο Ανδρέας πρόστρεξε κοντά του και έγινε μαθητής του. Όταν ο Τίμιος Πρόδρομος έδειξε με το χέρι του το Χριστό και είπε «Είδε ο αμνός του Θεού, ο την αμαρτίαν του κόσμου», ο Ανδρέας ακολούθησε οριστικά το Χριστό και μη μπορώντας να συγκρατήσει την χαρά του, έτρεξε στον αδελφό του τον Σίμωνα και του είπε «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ευρήκαμε τον Χριστό» και τον οδήγησε σε Αυτόν. Ο Απόστολος Ανδρέας ήταν ο πρώτος που δέχθηκε την κλίση από τον Χριστό για να γίνει μαθητής του, γι' αυτό και ονομάστηκε Πρωτόκλητος. Ως μαθητής του Κυρίου τον ακολούθησε παντού. Δοκίμασε την θλίψη για το σωτήριο πάθος του διδασκάλου, αλλά και την χαρά για την Ανάστασή του. Παρευρέθηκε στις εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού και την Πεντηκοστή έλαβε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Πιστός στις προτροπές του διδασκάλου του, πορεύθηκε με ιερό ζήλο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας σε όλους τους λαούς της γης. Είναι αδύνατον να αναφέρει κανείς τις θλίψεις και τους κινδύνους που αντιμετώπισε, στερήσεις, ασθένειες, κινδύνους απολιστές, κακομεταχείριση από Ιουδαίους και Ιδωλολάτρες και άλλα πολλά. Όπου κι αν πήγαινε όμως τον συνόδευε το Άγιο Πνεύμα που μιλούσε δια του στόματός του και ενεργούσε θαύματα και θεραπείες και του χάριζε την υπομονή και την χαρά στις δοκιμασίες και ήταν ακριβώς η δύναμη αυτή του Θεού, η οποία τραβούσε τα πλήθη στην πίστη. Παντού όπου κι αν πήγαινε, αφού φώτιζε με το κήρυγμά του τον νου των ανθρώπων, αναγεννούσε τις ψυχές με το βάπτισμα, χειροτονούσε πρεσβυτέρους και επισκόπους, έχτιζε ναούς και οργάνωνε εκεί τη λατρεία του Θεού. Αρχικά πήγε στην Αμισό, την Σαμψούντα δηλαδή του Ευξήνου Πόντου, όπου μετέστρεψε πλήθος Ιουδαίων και θεράπευσε με την δύναμη του Θεού όσους υπέφεραν από διάφορες ασθένειες. Εν συνεχεία, αφού συνέχισε την αποστολή του στην Τραπεζούντα και στην Λαζική, επέστρεψε για το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Έπειτα ανέβηκε ξανά προς την Προποντίδα και κηρύττοντας έφθασε ως την Συνόπη του Πόντου και ελευθέρωσε με την δύναμη της προσευχής του από τις αλυσίδες των δεσμών του, τον Απόστολο Ματθία. Τότε όμως συνελήφθη από τους φανατικούς ειδωλολάτρες της Σινώπης και υποβλήθηκε σε πολλά βασανιστήρια. Μάλιστα μεταξύ των άλλων βασανιστήριων που υπευλήθη, του έκοψαν το δάχτυλο με τα δόντια. Με την χάρη του Θεού όμως θεραπεύθηκε από τις πληγές και εμφανίστηκε μπροστά τους υγιής και αρτιμελής τότε οι κάτοικοι της Σινόπης έκπληκτοι, βλέποντας το πλήθος των θαυμάτων του, μετενόησαν. Του ζήτησαν συγχώρηση και έλαβαν από τα χέρια του το Άγιο Βάπτισμα. Συνέχισε τις αδιπορίες του προς τις ανατολικές περιοχές της Κρυμαίας, στα νότια δηλαδή της σημερινής Ρωσίας. Κατόπιν κατέβηκε πάλι προς την Θράκη, και με το κήρυγμά του φώτισε τους κατοίκους της μικρής πόλεως του Βυζαντίου και εκεί χειροτώνησε επίσκοπο τον Στάχη, ο οποίος ήταν ένας από τους εβδομήκοντα μαθητάς του Κυρίου. Οδηπορώντας όλο και πιο νότια του ελλαδικού χώρου, έφτασε εν τέλει στην Πάτρα. Εκεί ο πρωτόκλητος Απόστολος έκανε χριστιανούς την σύζυγο του Ρωμαίου Ανθιπάτου Αιγεάτη, η οποία λεγόταν Μαξιμίλα, θεραπεύοντάς την από ανίατη ασθένεια, καθώς επίσης έκανε χριστιανό και τον αδελφό του Ανθιπάτου, τον Στρατοκλή. Ο Αιγεάτης, εξοργισμένος, διέταξε να συλληφθεί ο Απόστολος Ανδρέας και να κλειστεί στην φυλακή. Από την φυλακή ο Απόστολος του Χριστού συνέχισε την Ιεραποστολική του δράση. Χειροτώνησε επίσκοπο των πατρών τον Στρατοκλή και κήρυτε στηρίζοντα του χριστιανού. Λίγε μέρε όμω αργότερα, δίχω να γίνει δίκη, ο Αιγεάτη εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, ο Απόστολο Ανδρέας να σταυρωθεί με το κεφάλι προ τα κάτω. Ο Άγιος χάρηκε πολύ όταν άκουσε την απόφαση, δια της αξιωνόταν να γίνει μιμητής του πάθους του Κυρίου αφού συγκράτησε τους χριστιανούς που ήθελαν να τον σώσουν, παραδόθηκε στους δημίους, οι οποίοι τον σταύρωσαν σε σταυρό σχήματος Χ και με το κεφάλι προς τα κάτω. Σε λίγο επί του σταυρού ο Απόστολος Ανδρέας παρέδωσε το πνεύμα του. Ο πρωτόκλητος Απόστολος έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο σε ηλικία περίπου 80 ετών. Από την όμορφη θάλασσα της Γαλιλαίας, ο Κύριος κάλεσε τον μεγάλο ψαρά να τον ακολουθήσει και να γίνει αλιεύς ανθρώπων, να γίνει μαθητής του. Από την θάλασσα τώρα της Πάτρας ο Χριστός, καλεί και πάλι κοντά του τον Απόστολο Ανδρέα, ύστερα από σκληρή εργασία σποράς του λόγου του, για να μεταπηδήσει στην ουράνια πατρίδα και να λάβει τον άφθαρτο στέφανο της δικαιοσύνης. Ο Απόστολος Ανδρέας δεν είναι μόνο πρωτόκλητος μαθητής του Χριστού, αλλά και ο πρώτος που ανήγγειλε θριαμβευτικά την παρουσία του Χριστού. Ευρήκαμεν τον Μεσσία. Ήθε να έχουμε τις πρεσβείες του και τις μεσητείες του ενώπιον του Θεού και να μας δίνει και εμάς δύναμη να αγωνιζόμαστε υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως. Αμήν γέννητο.